Καλησπέρα σας. Συνεχίζουμε το τρίτο μάθημα σήμερα. Υπενθυμίζω λίγο τα πράγματα. Το μάθημα έχει μία δομή, η οποία είναι για να μπορούμε να το κάνουμε στο σπίτι, χρησιμοποιώντας αντίκια μπάρα, που την έχουμε όλοι μπάρα σπίτι μας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μία καρέκλα, ένα μπάρα, μία πάγκο κουζίνας, ή ένα πάσο που σε κάποια σπίτια βρίσκεται, ένα πάσο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Και θα κάνουμε το μάθημα με δύο χέρια στην μπάρα, όσοι δεν έχουν ξανακάνει ή έχουν πολύ καιρό να κάνουν, ή όσοι έχουν ξανακάνει και παρακολουθούν τα μαθήματα σε όλη την περίοδο της καραντίνας, μπορούν να το κάνουν με ένα χέρι στην μπάρα. Με απόλυτη προσοχή. Λοιπόν, στη συνέχεια. Για να υπενθυμίσω ότι το ζέσταμα το κάνουμε όλοι μαζί, που σημαίνει ότι δεν το δείχνουν πάντα το ίδιο, ώστε να κερδίζουμε χρόνο και το σώμα να αρχίζει να αποκτά η μνήμη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στο χορό και σε οτιδήποτε έχει κάνει το ανθρώπινο σώμα. Και θα δείχνω τις ασκήσεις πρώτα με το ένα χέρι και για το άλλο πόδι θα το δείχνω από την πλευρά και θα να το πραγματοποιήσουν αυτοί με δύο χέρια, όσο το κάνουμε δύο χέρια. Αυτά έχω να πω. Βάζω μουσική να ξεκινήσουμε το ζέσταμα και τα λέμε στην παράδειγμα. Thank you.
και περπατάω στα χέρια. Θα κάνω πιέ και θα λέω σπόμπιλο, σπόμπιλο. Και βρίσκω την πρώτη position. Εγώ δεν κοινωνώ τίποτα, δύο.
Τα άκουστα και πηγαίνουν τρία, κάνουν το τέσσερα. Ίσιονο πέντε. Έξι, χέρι εφτά, οκτώ. Με στο οκτώ θα έχουν και μαζί πόδι. Πατά. Και. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Άνασα πέντε, έξι, εφτά. Άρα με το χέρι οκτώ. Ανάσα μπρόσω. Δύο, τρία, μένουν τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, από πρώτη, πέντε. Και, ένα, δύο, τρία, τέσσερα και πέντε. Ενωμένα στέλνω στα έξι, εφτά, πατάω, οκτώ. Και, κάμψη πρόσωπο διπλοσκουνού. Σε διπλώνω σπόντιλο, σπόντιλο. Δεν σταματά που κάνω κάμψη πίσω. Ισιώνω. Ένα ρελιεφέ που τα δάχτυλα θα έρθουν στον πρόσπονδυ, τον πρόσπονδυ. Τα δάχτυλα του πρόσπονδυ του παιδιού θα έρθουν στον πίσω πόδι. Ισορροπώ. Ενώνω καλά και τα δύο πόδια. Πατάω σε δύο πόδια και χέρι πρώτο. Και ισορροπώ. Δεν αφήνω το σημείο στήριξη. Και όταν είμαστε σε δύο πόδια, αφήνω μόνο το ένα χέρι. Του πρόσωπο. Βάζω μουσική, βρίσκω τη παράλληλη θέση των ποδιών. Είσαι θέση και κάτω.
θέση του ενός χεριού με τα δύο χέρια. Συνεχίζω. Βατμάταν του από πρώτη ποσοσιό. Τι λέει, βρίσκω την πρώτη ποσοσιό και η υπερπαρασιό λέει πρώτη, ένα, συγγνώμη, δύο, τρία, τέσσερα. Και έχω. Πλιέν, δύο, κλίν, τεντών, πέντε, έξι, εφτά, οκτώ, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, λα, κλίν, λα, κλίν. Το ίδιο πίσω, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πίσω, κλίν, πίσω, κλίν, πλιέ, ταντού. Πιο πολύ πλιέ, τεντών και δύο, μπατμάν, ταντού. Ράις και ισορροπώ με ένα χέρι, δεν αφήνω την πάνω. Κατεβαίνω μη γόνατο φτέρνες και έφτασα. Βάζω μουσική, βρίσκω την πρώτη ποζεσιόν. Και πρώτη, έξω και φλέξτε.
θα κάνει, χέρι στη δεύτερη και ισορροπώνει. Όποιος νιώθει σίγουρος αφού πατάει φτέρνα, μπορεί να αφήσει και την μπάλα. Αυτή ήταν η στισούλα μας. Πάμε, βρίσκουμε την πρώτη position. Βάζω μια μουσική. Τίποτα δεν έχουμε. Πίσω.
Επόμενη άσκηση, ρόντεζαν ατέ, κύκλος του ποδιού στο πάτωμα. Ξεκινάμε από πρώτη position και έχει preparation. Και η preparation λέει 1 ρουζέ, 2, 3 ταντού, 4 τεντώνω, σταθερό πόδι και φέρνω πλάι το ενεργητικό. Και 1, 2, 3, 4 και 5, 6, 7, 8 και 1, 2, 3, κλείνω 4 και όλο από την πίσω μεριά. Και 1, 2, 3, κλείνω 4, 5, 6, 7, 8 και 1, 2, 3, κλείνω 4, πλιέ, roll up και πίσω να πω. Δεν αφήνω τα δύο χέρια και πλιέ, τέλος. Αυτό, δεν θέλω κάτι άλλο. Απ' την άλλη μεριά θα περιμένουμε λίγο τη μουσική και θα ξαναλλάξουμε πλευρά. Θα το δείξω φυσικά με δύο χέρια στην πάρα. Βάζω μουσική. Θέσεις γιατί με την πρώτη νότα κάνω αλλονζέ και λιού. Άλλο μουσική. Πλιέ. Ένα, δύο, πλευρία, κλείνω, πρώτο και μπρος, πηγαίνει πίσω. Περνάει μπρος, πηγαίνει πίσω. Ένα, πλάι, πίσω, κλείνω, πρώτη, άλλος. Yeah.
8 και έχουμε 1, τετών, 2, κλείνω, 3, 4, πίσω, 5, 6, κλείνω, 7, 8, πλάι το έξω πόδι, κλείνω, 1, πλάι 2, κλείνω, πίσω και 5, 6, 7, 8. Ανεβάζω το πόδι, πασέρε τη ρε, στο ύψος που είναι το γόνατο, φτάνω το δάχτυλο του ποδιού, δεν το παρκάρω πάνω μου, το κρατάω εγώ, φέρνω τη φυτένα όσο πιο κοντά γίνεται και το γόνατο όσο πιο πλάι και πίσω γίνεται. Αντιθέτως, δεν το προσπαθώ να σηκώσω το σώμα, το πόδι σηκώνω κάτω και έκανα και πάει το γόνατο πλάι. Φτένα μπρος και ισορροπώ. Εδώ μπορώ να αφήσω και την μπάρα γιατί πατάει φτένα. Βάζω μουσική. Α, κάτι που δεν είπα. Η άσκηση θα γίνει δύο φορές. Και φουντί μπροστά, κλείνω. Φουντί πίσω και κλείνω. Φουντί στο πλάι, κλείνω. Φουντί πλάι, κλείνω. Φουντί μπρος και κλείνω. Φουντί πίσω, κλείνω. Φουντί πλάι, κλείνω. Φουντί πλάι, κλείνω. Και μετά πάσα. Τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οκτώ.
Και στη συνέχεια κατάμε. Μπρος, πίσω, μπρος, πίσω, μπρος, πίσω, μπρος και βγάζω. Και πίσω, 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 πίσω. Και 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και πίσω, μπρος, πίσω, μπρος, πίσω, μπρος, πίσω, μπρος. Ανοίγω και θέλω να φλέξει την ισορροπία και προσπαθεί να αγκαλιάσει το πόδι, το λαιμό του ποδιού. Το ένα πόδι να αγκαλιάσει το άλλο. Αυτή τη θέση θέλω να τη χτίσω καλά, γιατί κάποια στιγμή τα φραπέ θα γίνονται σε αυτή τη θέση. Και πίσω, μπρος, πίσω, μπρος, πίσω, μπρος. Οπότε θα είναι και μπρος, μπρος, μπρος. Οπότε πρέπει να είναι εκπαιδευτό σε αυτή τη θέση. Γι' αυτό και την κάνουμε σε ισορροπία. Επαναλαμβάνω, είναι 4 απλό, μπρος 4 πλάι και στην Batman σου λέγονται πια αρκετά. Στήστε από την αρχή το πόδι σας αντεόγω και μετά κλείστε πέμπτη, γιατί αυτό το πόδι θα κουραστεί σε αυτή την άσκηση. Δεν το χρησιμοποιώ πολύ. Peace.
Και λέει όταν τα δύο μαζί σήμερα. 5, 6, 7, 8. Πάσερε τη ρένα. 2. Ξεριπλώνω 3. 4. Ξαναριπλώνω 5. 6, 7, 8. Άρα έχω ένα μπασέ ντεβελοπέ. Μπασμό ντεβελοπέ, συγγνώμη. Το οποίο κάνει αν ντεβελοπέ και ξανά την ίδια θέση. Αυτό μπρος. Το πίσω πόδι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Τώρα, στην περίπτωση που δυσκολευόμαστε να ξεκόσουμε το πόδι ακριβώς απέναντι από τη λεκάνη στο να είναι 90 μοίρες, θα το ξεδιπλώσουμε όσο δεν θα χαλάσουμε το σώμα μας. Εκεί που μας επιτρέπει το σώμα στο να παραμείνει ακίνητο. 45 μοίρες, 45 μοίρες. Δεν χρειάζεται να υπερβάλλουμε, θυσιάζοντας στον κορμό. Αυτό σημαίνει ψηλά πόδια. Αντιθέτως, η αίσθηση, για να μου και μια πολύ ωραία εικόνα, είναι σαν να το πόδι μας πάει να δει το ταβάνι, αν έχει ένα ταβάνι ίσως, και προσπαθεί να ξύσει το ταβάνι σαν μια ευθεία γραμμή. Οπότε νιώστε μια αντίσταση προς τα κάτω, είναι να το ξεδιπλώνει το πόδι. Αυτό βοηθάει. Πλάι, λίγο διαφέρει από τα υπόλοιπα, μπρος και πίσω. Δεν βελοπαίνει. Γιατί. Πασέ σηκώνω. Για να σηκωθεί το πόδι πρέπει πρώτα να δημιουργηθεί η γωνία ύψους και μετά να ξεδιπλώσω το πόδι. Που δεν είναι, δεν θέλω να δω αυτό. Να σηκώνω το γόνατο και να κατεβαίνω μετά. Οπότε εξ αρχής, σηκώστε το γόνατο μέχρι εκεί που μπορείτε να τελειώσετε πλήρως το πόδι σας. Αυτό. Βάζω μουσική, η άσκηση έχει μπρος, πλάι, πίσω και μετά θα ανεβούμε ρε παιδε, να κάνουμε κάμψη. Μπρος, αλλονζέ, κάμψη, αναδείξεις μπρος και ξεδιπλώνω. Πελάι και ξεδιπλώνω. Πίσω και ξεδιπλώνω. Δεν έχει έξω και ίσορο, πω. Αυτές ήταν κάμψεις. Then I'm gonna give you one. We are right.
Γκραν Μπατμάν. Την προηγούμενη φορά είχαμε κάνει τα μπαλανσουάρ και απλώς. Τώρα θα κάνουμε διαφορετικά Γκραν Μπατμάν. Κανονικά. 5, 6, 7, πόδι πίσω. Είμαι σε πρώτη position και έχω κελιά. Γκραν Μπατμάν, ικέ. Και κλείνω πρώτο. Και κλείνω πίσω, συγγνώμη, από πρώτο. Και από πρώτο περνάω. 1, 6, 7, πίσω, 8. 1, 2. Κλείνω πρώτη και πάμε για πλάινο πόδι. Και 1, πικέ και κλείνω πρώτο. 2, πικέ και κλείνω πρώτο. 3, πικέ και κλείνω πρώτη. Δεν έχει τέταρτο, πάει μπροστά και μένει πίσω. Πίσω, πικέ και κλείνω πρώτο. Δεν σκύβω, κλείνω πρώτο. Τρίτο και κλείνω πρώτο. Τέταρτο και κλείνω πρώτο. Δεν έχει πάλι πλάι, έχει ράις και ισορροπώ με χέρια στη δεύτερη. Από την άλλη μεριά. Αυτούς που κάνουν με ένα πόδι στην μπάρα, με δύο χέρια στην μπάρα, συγγνώμη, αν χρησιμοποιούν καρέκλα, θα αναγκαστούν να περάσουν το πόδι δίπλα από την καρέκλα για τον πρώτο γραμματικό. Και θα το σηκώσουν μόνο μέχρι 90 μοίρες, που σημαίνει το πόδι θα φτάσει απέναντι από τη λεκάνη. Δεν θα το σηκώσουν ψηλά, γιατί έτσι θα στραβώσει ο κορμός σου κρίμα με δύο χέρια. Ή μπορούν να γυρίσουν και τον πρόσωπο πόδι, να κρατήσουν την καρέκλα και το πάσο. Αν έχουν την πολυτέλεια, χωρίς όμως να στραβώσει τον κορμό. Θα πρέπει να μείνει ίσιος ο κορμός, τα χέρια απαλά πλάι. Δεν ενδύνεται αυτό και πάρα πολύ. Εγώ όμως θα το δείξω έτσι, γιατί μπορεί να βολεύει λίγο χώρο. Βάζω μουσική. Αυτό.
Αυτή ήταν η μπάρα μας. Δεν ξεχνάμε ότι χρειάζεται να μένουμε παραπάνω στις ισορροπίες. Είναι σίγουρο. Εγώ απλώς προτείνω έναν χρόνο και επειδή το γνωρίζουν μπορείτε να πατάτε πώς στο βίντεο και να μένετε παραπάνω σε ισορροπία. Ή άμα το αφήνετε να κυλάει το βίντεο και να γυρνάτε λίγο πίσω. Ένα το κρατούμε. Δύο, πάντα κάνουμε stretching και ζέσταμα πριν. Μπορεί να προτείνω εγώ ένα ζέσταμα, αλλά ο καθένας γνωρίζει το σώμα του, οπότε μπορεί να βρίσκει το ζέσταμά του εκεί που πονάει πιο πολύ, να ζεσταίνει πιο πολύ ώρα αυτό το σημείο. Είναι προτιμότερο. Πρέπει να ακούμε τι λέει το σώμα μας. Αν δεν μπορούμε κάτι να βγάλουμε, δεν θα επιμείνουμε. Αντιθέτως, θα προσέξουμε και θα αγαπήσουμε το σώμα μας. Δεν θα το βασανίσουμε. Δεν είναι αυτός ο στόχος. Δεν προσπαθώ να φτάσω πιο ψηλά τα πόδια ή να μεγαλώσω μια κάμψη. Αυτό μπορεί να τραυματίσει το σώμα. Δεν το θέλω. Τηρώ τους κανόνες. Τι λέει, παραδείγματος χάρη για μια κάμψη, πηγαίνω σε μια ίσια θέση και εισπνοή πάνω και πίσω. Από θόρυβο, όχι από μέσα. Από θόρυβο. Ό,τι λέει, μέχρι εδώ έφτασα, μέχρι εδώ, μέχρι εδώ, μέχρι εδώ. Δεν έχω κόκκαλα και πήγα μέχρι κάτω. Αρκεί να μην θυσιάσω τα γόνατα, κάμψη και γόνατα. Εκτελώντας τους κανόνες. Οποιαδήποτε απορία έχετε, μπορείτε να μου στείλετε inbox, μήνυμα δηλαδή, είτε στα social media, είτε στο Instagram, είτε στο Facebook. Όμως, σαν Ντάν Χαράλας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξεχνάμε να κάνουμε stretch. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και ελπίζω να τα πούμε από κοντά στο στούντιο. Δηλώστε συμμετοχή για να κρατήσετε θέση για όταν θα ανοίξουν το μάθημα. Από τώρα. Καλό σας βράδυ.